Μοναδική ελληνική παρουσία στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου αποτελεί αυτή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις 301 έως 350. Οι Βρετανικοί Times δημοσίευσαν τη σχετική λίστα με την πρώτη δεκάδα να περιλαμβάνει μόνο πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Βρετανίας. Παρόλη την κρίση μια θετική εξέλιξη, αυτό οφείλεται προφανώς στις προσπάθειες και των καθηγητών και του προσωπικού και των φοιτητών και τα λοιπά, των ερευνητών και όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Από τη μία, από την άλλη, αυτά είναι κάποια αποτελέσματα τα οποία βασίζονται σε πρώτερες θετικές διαδικασίες και υποδομές, έτσι, που όμως θα μας τελειώσουν κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή ότι δεν έχεις καθόλου υποτροφίες, όπου δεν υπάρχουν ερευνητικά κονδύλια, ειδικότερα όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες, δεν υπήρχαν και πριν βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή εντελώς τίποτα που λέμε, έτσι. Τη στιγμή βέβαια που πέρα από την κρίση, η ίδια η κρίση προφανώς θα έπρεπε να βάλει σε πρώτη προτεραιότητα, να το πω έτσι, τις κοινωνικές επιστήμες, για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Η Τουρκία αντιπροσωπεύεται με 6 πανεπιστήμια, το Ισραήλ με 3, ενώ καμία άλλη βαλκανική χώρα δεν έχει παρουσία στη λίστα. Πριν 4 χρόνια περίπου μειώθηκε ο προϋπολογισμός σε μια νύχτα που λέμε μέσα 75%. Έτσι. Την επόμενη χρονιά 15%, την άλλη 15% και φέτος 23%. Πραγματική αριθμή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πριν 4 χρόνια είχαμε γύρω στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό και για το 15 προβλέπονται 3,1. Τα ανελαστικά έξοδα, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο και κάποια υλικά, θέλουμε 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, επομένως ούτε έρευνα μπορεί να γίνει, ούτε μπορούμε πλέον να υπερηφανευόμαστε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι καλό και στην παγκόσμια κατάταξη κλπ. Καταραίει το σύμπαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάνουν έδαφος σε αντίθεση με την Ασία. Έντονος είναι ο ανταγωνισμός που επικρατεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με 45 πανεπιστήμια της Βρετανίας να διακρίνονται, 28 γερμανικά, 17 ιταλικά, 13 ολλανδικά, 11 γαλλικά, 10 σουηδικά και 8 ελβετικά. Εάν δεν έχεις πόρους και τα λοιπά, έτσι, δεν πρόκειται να γίνει αναπαραγωγή του προσωπικού. Και να προσθέσω σε αυτό ότι αυτό που ξέρει ο κόσμος με συμβάσεις, με βάση το προεδρικό διάταγμα 407 και τα λοιπά, έχει τελειώσει. Αλλά αυτό ήταν η προϋπόθεση για νέους επιστήμονες που έχουν διδακτορικό να κάνουν την εμπειρία τους διδακτική και ερευνητική στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να γίνουν καθηγητές εάν εκλεγούν κάποια άλλη στιγμή. Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια κατάρρευση και δυστυχώς το λέω, έτσι, να επικαλούμεθα τις δάφνες, τις επιτυχίες των Πανεπιστημίων και ειδικότερα του δικού μας, και γιατί όχι, αλλά θα πρέπει να ακούμε όχι μια καμπάνα, αλλά εκατοντάδες καμπάνες για αυτό που συμβαίνει και που πάρα πολύ γρήγορα θα δούμε τα αρνητικά αποτελέσματα.